Ως έναν άπιστο σύμμαχο παρουσιάζει ο Αμερικανός γερουσιαστής των Δημοκρατικών Chris Van Hollen την Τουρκία, που προσπαθεί να πιέσει το ΝΑΤΟ και να ανταλλάξει τα νέα F-16 με την άρση του βέτο για την ένταξη της Σουηδίας στη συμμαχία. Δεν πρόκειται να πάνε F-16 στην Τουρκία, εάν η Τουρκία δεν δεχτεί τη Σουηδία και τη Φινλανδία στο ΝΑΤΟ. Αν υπήρχε μια επίσημη ειδοποίηση για την πώληση των F-16 τώρα, ναι, θα κατατεθεί ψήφισμα απόρριψης. Yani F-16 programını İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine bağlı hale getirirlerse, yani onu hiç gündemlerine almamaları daha iyi olur. Bizim o yönde bir geri adım atmamız söz konusudur. Bunlar birbirinden ayrı süreçlerdir. Η Άγκυρα ταυτόχρονα στέλνει νέο μήνυμα κατά της Στοκχόλμης, θέτοντας ως απαράβατο όρο για την άρση του βέτο την εφαρμογή του νέου σουηδικού αντιτρομοκρατικού νόμου, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο ξανά για ξεχωριστή ένταξη της Φινλανδίας στη συμμαχία. Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit teşkil eden terör unsurları ortadan kaldırılmadığı müddetçe özellikle İsveç bağlamında bu Finlandiya başka bir ülkede olabilir. Üyelik sürecinin ilerlemeyeceğini biz açık net bir şekilde ifade ettik. Πρέπει να ικανοποιηθούν οι ανησυχίες μας για την ασφάλεια. Δεν έχουμε δει συγκεκριμένα βήματα από τη Σουηδία. Υπάρχουν λιγότερα προβλήματα με τη Φιλανδία. Βλέποντας τα εμπόδια για την ένταξη στο ΝΑΤΟ να αυξάνονται εξαιτίας των σχέσεων με την Τουρκία, η Στοκχόλμη μιλάει για ξένους παράγοντες που δρούν κατά της Σουηδίας και για μεμονωμένες ομάδες που βλάπτουν την εικόνα της χώρας παγκοσμίως. De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner, de blir i det här säkerhetspolitiska läget nyttiga idioter för krafter som vill Sverige illa. Vi har sett hur enstaka svenska manifestationer, helt lagliga i sig, kan få stor konsekvens för bilden av Sverige i omvärlden. Na most, hogyha egy ország a NATO-hoz csatlakozni szeretne, és éppen arra törekszik, hogy a török támogatást ahhoz megnyerje, akkor azért lehet, hogy itt kicsit körültekintőbben kéne viselkedni. Το κάψιμο του κορονοϊού καταδίκασε με επιστολή του και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, την ώρα που το προξένιο της Γερμανίας στην Κωνσταντινούπολη κλείνει για λόγους ασφαλείας μετά το Ολλανδικό και το Βρετανικό. Και η Αμερικανική Πρεσβεία όμως ζητά αυξημένη επιφυλακή από τους Αμερικανούς πολίτες στην Τουρκία, ειδικά σε μέρη όπου συχνάζουν τουρίστες.